που τώρα θα απολαύσουμε οι πιο ενδιαφέρουσες και περίεργες ειδήσεις από την Ελλάδα και αλλού. Έλα παιδιά, και σήμερα τα πάντα όλα από την Ελλάδα και τον κόσμο ευθύς αμέσως. Τα διεθνή μιμιέ μίλησαν πάλι για την Ελλάδα, ευτυχώς για καλό αυτή τη φορά. Η καθιστική διαμαρτυρία των ποδοσφαιριστών στον αγώνα ΑΕΛΑ Χαρναϊκός ως ένδειξη συμπαράστασης για τα προσφυγόπουλα που χάθηκαν στο Αιγαίο προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Από γκαζόν σε γκαζόν και στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Ελάνιος Δέδαλος στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο διαιτητής του αγώνα είχε μια ιδιαίτερη κόμωση, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και καζούρα. Ρεφέρι, βγάλ την περούκα! Γιας Γιώργα ρε! Ρεφέρι, περμανάν έκανε! Η Μαριόν Κοτιγιάρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Popcorn του ABC και δεν δίστασε να δώσει πόνο, τραγουδώντας Britney και Baby One More Time. Φινετσάντη ρε παιδί μου, ακόμα κι έτσι. Show me how you want it to be. Tell me baby, cause I need to know now what because. Oh my god, I can go on and on. You could, my could loneliness be. Is killing me. And I must confess, I still believe. Ο χιονιάς στη Βόρεια Ελλάδα ενέπνευσε κάποιους snowboarders να επισκεφθούν χωριό της Θεσσαλονίκης και να κάνουν υπτάμενο snowboard. Μένουμε στα χιόνια και πάμε στη Σλόαν, η οποία είναι ενός έτους και μόλις έμαθε να στήκεται στα ποδαράκια της. Έχει όμως έμφυτο ταλέντο στο snowboard, αφού ισορροπεί στη σανίδα σαν επαγγελματίας. Yeah, Sloan! Yeah! You're cruising, babe! You're cruising! You're a boarder! Yeah! Μια από τις μεγαλύτερες τοξωτές γέφυρες παγκοσμίως βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία. Ο λόγος για την εντυπωσιακή γέφυρα Τσακώνας, στη νέα εθνική οδό Τρυπόλεως Καλαμάτας. Έχει συνολικό μήκος 390 μέτρα και αποτελεί κατασκευαστικό άθλο, αφού ουσιαστικά κρέμεται πάνω από μια κατολισθένουσα περιοχή. Σάλλο έχει προκαλέσει διαφήμιση για ρολόγια, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Gérard Depardieu. Ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός στέκεται δίπλα σε ένα σκοτωμένο ελάφι και το εφιολόγημα είναι άκρος αποτυχημένο. Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Grâce à ma custos, j'étais à l'heure. Et c'était son heure. Στα καλημερούδια, η ώρα των ζωδίων τους φέρνει αλφα βαρεμάρα. Β. Ερωτική διάθεση. Δικό σας. Μέσα σε όλα, γιατί μπορείτε, γιατί το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από τις ενέργειες που θα κάνετε. Σταματάει, ξεκινάει και ξαναβαρά. Σταματάει, ξεκινάει, ξαναβαρά. Η Άννα Βύση παρουσίασε το νέο της βίντεο κλιπ «Ξανά Μανά» στο χώρο που γυρίστηκε. Και όλοι οι «Άννα, ζούμε, για να σ' ακούμε» ήταν εκεί. Η απόλυτη, μάλιστα, αναφέρθηκε και στα εγγόνια της. Προσπαθώ να βρω κάτι να πω, αλλά δεν μου βγαίνει. Για φινάλε, θεάτορα πάλιος αυτό. Βρες κάτι άλλο. Α, δεν ξέρω το πεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω να σας πω κάτι. Πλέον τι σημαίνει ούτε θεάτου, ούτε απόλυτη. Εντάξει, χαρά μου, τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα νιώθετε όλα αυτά και μου τα λέτε. Εγώ όμως, δεν ξέρω, ίσως μεγάλωσα. Ωραίο και αυτό, δεν κακό. Ωρίμασα. Θέλω να μην νιώθω μεγάλη απ' έξω και να νιώθω μεγάλη από μέσα. Και αυτό μου έχει συμβεί και όλο αυτό μου το κάνει η αγάπη αυτή τεράστια που έχω για τη μουσική και τα εγγόνια μου, γα***ω! Thank you! Και ξανά.
η Άννα. Η Άννα είναι η Άννα. Η απόλυτη. Η Άννα είναι η γυναίκα που λες το όνομά της και δεν χρειάζεται να πεις άλλο κομπλιμέντο γιατί είναι η Άννα. Οι φανς της τη φωνάζουν απόλυτη. Το απόλυτη και ποιος το έβγαλε. Πώς. Εγώ. Αλήθεια. Όταν πήραμε την πρώτη μετάδοση του CD της, το 1999 ή το 2000. Τραύμα ή... Αντίδοτο. Αντίδοτο. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Στο Σφαίρα, τότε, που ήμουν διευθύντρια εγώ, και ψάχναμε να βρούμε με τον Μουλίο Κωστόπουλος να βρεις όμως, Μουλί, μια φανταστική λεζάντα για να κάνουμε τις αφίσες. Είχαμε βγάλει αφίσες στους δρόμους. Και θέλαμε να πούμε, η Αναβίση σε πρώτη μετάδοση έρχεται στο αυτό. Και δεν μου πήγαινε, τι να γράψω, η μεγαλύτερη στάρ. Και γράφω η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Έρχεται στο ραδιόφωνο. Εσύ το έκανες. Εγώ το έκανα. Μπράβο, Ναταλία. Το ξέρετε με. Πολύ καλά έκανες. Και από τότε της έμεινε λοιπόν το η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Και το θυμάται και η Άννα μου λέει, εσύ το έχεις κάνει, μου λέει, μουσίτσα αυτό. Αλλά είναι η Άννα. Είναι η Άννα. Είναι υπέροχη η Άννα και μου άρεσε πολύ αυτό που είπε η αγάπη μου για τη μουσική και τα εγγόνια μου, λέει, από το. Μου άρεσε πολύ αυτό. Όσο για τον Gérard Depardieu, έχω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που τον θαύμαζα σαν ηθοποιό και ήταν από τους Γάλλους που μ' αρέσανε, με τη διαφήμιση αυτή που έκανε πάνω από το σκοτωμένο ελάφι, απλά τον συχαίνομαι. Απλά τον συχαίνομαι. Πραγματικά. Και να λέει ότι αυτό το ρολόι μου δείχνει ότι εμένα είναι η ώρα μου και δείχνει το πτώμα του ελαφιού και λέει είχε έρθει και εκείνου η ώρα του. Απλά τον συχαίνομαι και καλά κάνει και τον κράζει το σύμπαν σε όλα τα μέσα μαζικής, σε όλα τα social network, σε όλο τον κόσμο. Τον καταβρίζουν και πολύ καλά κάνουν, ας πούμε. Ήταν εμετικό. Πάντως, μήπως ζήτητε καντάνς του άνθρωπος, γιατί πέραν του ότι ήταν αισθητικά και ανθρωπιστικά και δεν ξέρω με ποιο άλλο όρο το χαρακτηρίσω, απαράδεκτο αυτό, ήταν και κακή παραγωγή. Μήπως ζει καμία decadence και πήρα μια καμερούλα και τον βγάλανε μια παλιό διαφήμιση σε ένα παλιοχώραφο. Δεν ξέρω, αλλά ό,τι και αν έκανε δεν επιτρέπεται. Ήταν απαράδεκτο. Ήταν μια αποτυχία όπως και να πρέπει να ζει μια 10 ελαφριά. Ήταν τραζή.